Η κυβέρνηση φέρνει σήμερα για κύρωση μια συμφωνία με την Αίγυπτο με σκοπό, όπω χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, την ανάπτυξη στο πλαίσιο τη μετανάστευση ευέλικτων σχημάτων κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σύμφωνα με τι ανάγκε τη εγχώρια αγορά-εργασία. Κατά τη γνώμη μα, ο στόχο αυτό υπηρετείται πράγματι με αυτή τη συμφωνία όπως και με την αντίστοιχη με τον Μπαγκλαντές, που ψηφίστηκε από την πλειοψηφία, όπως και άλλες ανάλογες που έχουν εξαγγελθεί ότι θα έρθουν. Είναι στα πλαίσια του νέου συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετανάστευση και το άσυλο και τον πυλώνα για τη λεγόμενη νόμιμη και έφτακτη μετανάστευση. Ενθαρρύνονται λοιπόν οι διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε κράτη-μέλη της και τρίτες χώρες, ενισχύοντας συνολικά τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των καπιταλιστικών κρατών της συμμαχίας της στο, διεθνό, στο διεθνή ανταγωνισμό. Ανοιγοκλίνεται λοιπόν τη στρόφιγγα των ροών, ανάλογα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου για φτηνό, εργατικό, δυναμικό, όταν και όποτε το χρειάζονται. Γι' αυτό και συνδυάζονται με αυξημένα μέτρα ελέγχου των ροών και εκτεταμένου φακελώματος των μεταναστών, υπό τη μόνιμη επίκληση των όρων της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης. Ταυτόχρονα, οι συμφωνίες αυτές περιέχουν πάντοτε αναβαθμισμένες ρήτρε για την ευθύνη των τρίτων χωρών προέλευσης στην επιστροφή των μεταναστών εργαζομένων πίσω μέσα σε ανελαστικές προθεσμίες. Επιπλέον, ασφαλιστικές δικλίδες προβλέπονται, όπως λέγεται, για την απαγόρευση κάθε δυνατότητας θεμελίωσης άλλων δικαιωμάτων στους μετανάστες εργάτες, εκτός από την παραμονή για εργασία, για συγκεκριμένα χρονικά όρια ανάλογα με τις εποχικές ανάγκες. Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο 10 τη συμφωνίας, το οποίο προβλέπει ρητά με τα λόγια της συμφωνίας. Δεν αλλοιώνω τίποτε. Ο... Το ξέρω ότι συμφωνείτε. ότι <laughs> <laughs> ο χρόνος παραμονής των υπηκών τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει και εργάζονται στην ελληνική επικράτεια δεν υπολογίζεται ως χρόνος διαμονής για τη χορήγηση άδειας παραμονής για σοβαρούς λόγους. Ακόμα και για σοβαρούς λόγους υγείας, για παράδειγμα. Ε, αυτό είναι απάνθρωπο όμως. Εξάλλου, η ίδια η συμφωνία παραπέμπει ρητά στη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εποχική εργασία που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Η συμφωνία εφαρμόζει την ήδη υπάρχουσα διαδικασία της μετάκλησης, δηλαδή του άρθρου 13... Του κώδικα μετανάστευσης για την εποχική εργασία. Με την ομοθεσία αυτή, προβλέπεται θεωρητικά και το τονίζω, θεωρητικά η ίση μεταχείριση των ντόπιων και με, ε, μεταναστών εργαζομένων, η εξασφάλιση του κατώτατου μεροκάματου, το κατώτατο ωράριο, η αξιοπρεπής διαβίωση και στοιχειώδη ασφαλιστικά δικαιώματα στην πραγματικότητα, γιατί πρέπει να μιλάμε για την πραγματικότητα, όλα αυτά έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν στην καλύτερη περίπτωση ευχολόγια. Υπάρχει αποκαλυπτική πείρα από γεγονότα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Είναι η πείρα από την έλλειψη κάθε ελέγχου στη Μανολάδα, το Μαραθώνα, από τους στιβαγμένους μετανάστες εργάτες γη σε και τρόγλες, χωρίς θέρμαση, συχνά χωρίς καθαρό νερό, χωρίς πραγματική πρόσβαση στην υγεία και την περίθαλψη. Αυτή είναι η αλήθεια και γράφεται και σε εφημερίδες. Ιδιαίτερα στο θέμα των συνθήκων διαβίωσης είναι χαρακτηριστικό ότι το άρθρο 13, όπου προβλέπετε ότι πάλι τα λόγια της σύμβασης. Εφόσον απαιτείται από τον εποχικά εργαζόμενο να καταβάλει μίσθωμα, ο εργοδότης προσφέρει στον εποχικά εργαζόμενο μισθωτήριο συμβόλαιο ή ισοδύναμο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους ανοικίασης αυτού. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του μισθώματος πρέπει να είναι ανάλογο με την, εποχική, με την αμοιβή του εποχικά εργαζόμενου και την ποιότητα του καταλήμματος. Ενώ δεν εκπίπτει αυτομάτως από το μισθό του εποχικά εργαζομένου. Αυτό γράφεται κατά λεξής. Δηλαδή, χαμηλό μεροκάματο για να μπορεί να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. χαμηλόμερο μεροκάματο ίσον τρόγλι για κατοικία. Μάλιστα, στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δηλώνει ότι διαθέτει δικό του κατάλημα, ο εργοδότης υποχρεώνεται απλά να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν την καταλότητα του καταλήματος. Κάπως έτσι, με υπεύθυνε δηλώσεις των ίδιων των εργαζομένων, σε συνθήκες ανοιχτού ή καλυμμένου εκβιασμού, δεκάδες μετανάστες βρίσκονται να φιλοξενούνται σε έναν φίλο στο ίδιο παράπηγμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα ευέλικτα σχήματα κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στη μετανάστευση είναι η πιο βάρβαρη όψη της σύγχρονης καπιταλιστικής εκμετάλλευσης μέσα σε ένα συνολικότερο αντιλαϊκό και αντεργατικό πλαίσιο που κατακρεουργεί τις συλλογικέ συμβάσει εργασία και καταπατά βάναυσα τα δικαιώματα της συνδικαλιστικής δράσης και της απεργίας. Οι χιλιάδες μετακλητοί μετανάστες εργάτες είναι τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της βαρβαρότητας. Όμηροι στα τρίμηνα και τα εννιάμινα, στο πηγενέλα για τη διατήρηση της δίθεν νομιμότητας, μακριά από το σπίτι και την οικογένειά τους, σε μια χαμοζωή. Γίνονται έρμια των διάφορων μεσαζώντων και των δουλεμπορικών κυκλωμάτων νόμιμων και παράνομων. Πώς άραγε, όπως αναφέρει το άρθρο 6 του παραρτήματος της Συμφωνίας. Οι διοικητικέ αρχές της Αιγύπτου θα επιλέγουν τους κατάλληλους εργαζόμενους για εποχική εργασία στην αγροτική οικονομία της Ελλάδας και θα τους υποδεικνύουν στις αρμόδιες προξενικές αρχές. Σα ρωτάμε. Είναι σαφές λοιπόν ότι ανοίγει ο δρόμος για τη δράση δουλεμπορικών κυκλωμάτων και μάλιστα με διεθνή διάσταση. Άλλωστε, και ανεξάρτητα από τις διακηρύξεις, πάντοτε όταν ανοίγει ένας διάβλος συμφωνημένης και ρυθμισμένης από τα καπιταλιστικά κράτη μετανάστευσης, ακολουθούν και κύματα αρρύθμιστής και παράτυπης μετανάστευσης. Γιατί άραγε δεν προχωρά, και σας το ρωτάμε, η νομιμοποίηση των αόρατων για το σύστημα χιλιάδων μεταναστών εργατών χωρίς καρτιά που ήδη ζουν και εργάζονται στη χώρα. Όμως, μέσα από τέτοιου είδους διακρατικές συμφωνίες εξασφαλίζεται ουσιαστικά ένας εφεδρικός στρατός του πιο φτηνού εργατικού δυναμικού ανάλογα με τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αιτιολογική ε, της συμφωνίας με αποτέλεσμα τη συνολική πτώση της τιμής της εργατικής δύναμης. Γι' αυτό εξάλλου η συμφωνία με την Αίγυπτο αφορά μεν στο γεωργικό τομέα, αλλά η ευρύτερη συζήτηση που διεξάγεται για τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού στην οικονομία, όπως κατεξοχή στον τουρισμό, είναι αποκαλυπτική. Ήδη η συζήτηση επικεντρώνεται στα 60.000 και πλέον κενά που προβλέπονται για τη νέα τουριστική περίοδο. Ενώ το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ζητούν την επέκταση του καθεστώτος μετα... μετάκλησης για εποχική εργασία και στον τομέα του τουρισμού. Διότι όπως σημειώνουν σε επιστολή τους και είναι γνωστό, ο ξενοδοχειακό κλάδο είναι ένα από του ελάχιστου κλάδου τη ελληνική οικονομία που οι εργασιακέ σχέσει εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να ρυθμίζονται από μια εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση που προβλέπει συγκεκριμένε, πολύ υψηλότερε από τον κατώτατο νόμιμο μισθό αμοιβέ και θεσμικέ διασφαλίσει για του εργαζόμενου. Θέλουν λοιπόν και αυτοί φτηνό εργατικό δυναμικό. Με λίγα λόγια. Η προσκύρωση συμφωνία δεν εκφράζει στην πραγματικότητα καμιά προσπάθεια αντιμετώπισης προβλημάτων στην αγροτική συγκομιδή και την παραγωγή, ούτε φυσικά των οξυμένων προβλημάτων που τσακίζουν το εισόδημα των βιοπαλαιστών αγροτών. Άλλωστε, από την ίδια εφαρμοζόμενη διαδικασία μετάκλησης με τη γραφειοκρατία, τα παράβολα κλπ, δεν έχουν ούτε και μέχρι τώρα ...εποφεληθεί οι μικρομεσαίοι αγρότες. Το υψηλό κόστος της παραγωγής με το πανάκριβο πετρέλαιο, οι στις τιμές ρεύματος της πράσινης μετάβασης, οι τιμές κάτω του κόστους ή το έσχος των ανοιχτών τιμών που επιβάλλουν οι εμποροβιομήχανοι στους αγρότες, ο, αλλά και ο απαράδεκτος κανονισμός του ΕΛΓΑ που ουσιαστικά αφήνει απροστάτευτους τους αγρότες από τις καταστροφές της παραγωγής και άλλα, όλα αυτά παραμένουν και διωγγώνονται στις μιλόπετρες της Νέας ΚΑΠ από την 1η του Γενάρη αυτής της χρονιάς. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα δώσει λύσεις στα προβλήματα των βιοπαλαιστών αγροτών. Στρέφεται ενάντια στα συμφέροντά τους, όπως ακριβώς τσακίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων, των προσφύγων και μετανοάστων. Η αλήθεια είναι ότι οι μικρομεσαίοι αγρότες που χρειάζονται για 20, 30 ή και 40 μέρες εργατικά χέρια για τη συγκομιδή, στην ελοκαλλιέργεια, αρεώματα οπορών, τρίγο, συγκομιδή προϊόντων που έχουν συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο και άλλα, δεν καλύπτονται από αυτές τις συμβάσεις, από αυτόν τον τρόπο μετάκλησης. Εμείς το λέμε καθαρά, για να μην υπάρχει αυταπάτες, αυταπάτη, ότι έτσι θα καλυφθούν για την εποχική μισθωτή εργασία που έχουν ανάγκη όλη την ίδια περίοδο σε κάθε περιοχή και καλλιέργεια. Ας μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν. Οι αγρότες θέλουν εργάτες που να μένουν μόνοι στα χωριά, να είναι νόμιμοι, ελεύθεροι, να δουλεύουν μαζί τους στις διάφορες εποχιακές εργασίες και αυτή η σύμβαση δεν τους καλύπτει. Γι' αυτό και εμεί δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Θα εκφραστούμε στην Ολομέλεια. Δεν μπορείτε να τη δεχτείτε. Το Αν θα είναι καταψήφιση ή λευκό, θα το εκφράσουμε στην Ολομέλεια. Άρα επιφυλάσσεστε. Επιφυλασσόμαστε. Ωραία. Εντάξει, κυρία συνάδελφε.